Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου. Σήμερον για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Δευτέρα Μεγάλη Παρασκευή. Τρόπον τινά επέρχεται μία μυστική συνένωση με την Μεγάλη Παρασκευή. Η μέρα εκείνη κατά την οποία ανεσώθη το γένος των ανθρώπων με τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Πολλά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τον Σταυρό του Χριστού, μα είναι φύση αδύνατον. Οι επίτροποι να μην ξεχάσουν τι τους έχω πει. Τα παιδιά που ατακτούν μέσα στην εκκλησία θα τα συγκεντρώνουν. Και όταν οι γονείς δεν συνεργάζονται με τους επιτρόπους, οι επίτροποι έχουν τον λόγο. Καθότι ο ιεροκήρυκας, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, είναι άνθρωπος. Μακάρι να ήταν αρχάγγελος, αλλά είναι άνθρωπος. Όπως είσαστε όλοι σας. Και ξεφεύγει ο νους του από την σειρά του λόγου. Να συγκεντρώνουν τα παιδιά τους. Και όταν φωνασκούν μέσα στις εκκλησίες, διάβασα να... μέσα σε μια θρησκευτική εφημερίδα από λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου προς τους παιδάς, προς τους γονείς. Και βλέπω και στα κηρύγματα του Αγίου Χρυσοστόμου ότι αναγκαζόταν ο Άγιος Χρυσόστομος να διακόπτει τα κηρύγματά του και να μπαίνει σε άλλο θέμα, επειδή βλέπετε το ελληνικό γένος δεν έχει αλλάξει από την εποχή εκείνη. Είμαστε οι ίδιοι. Ίδια φυλή, ίδιο έθνος, ίδιες νοοτροπίες και ως εκ τούτου και τα ίδια προβλήματα. Και ο Άγιος Ιωάννης αναφέρει μέσα στους λόγους του ότι οι γονείς μέσα στην εκκλησία είναι υποχρεωμένοι να τακτοποιούν τα παιδιά τους, να μην τα αφήνουν να φωνασκούν. Και ένα ελαφρό μάθημα κατά τη διάρκεια της εκκλησίας δεν είναι αμαρτία ενώπιον του Θεού, διότι δεν γίνεται για λόγο κακίας ή εκδικήσεως και προς Θεού, όχι για να τιμωρηθεί το παιδί, αλλά μάλλον για να συνετιστεί. Και έτσι από μικράς ηλικίας το παιδί μαθαίνει μέσα στην εκκλησία να στέκεται με προσοχή ενώπιον του Θεού. Να μην φωνασκεί μέσα στην εκκλησία. Γιατί έχει όλο το χρόνο της ζωής του να ασχολείται με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά με το Θεό πρέπει να μάθει ότι για να στέκεται ενώπιον του Θεού πρέπει η γλώσσα να παύσει, να ενεργεί. Και με την ησυχία, η οποία είναι μια αρετή, να έρχεται σε ένωση μαζί με το Θεό. Και όπως γίνονται όλα τα άλλα μαθήματα στο παιδί, έτσι πρέπει να γίνεται και αυτό το μάθημα. Μέσα στην εκκλησία να επικρατεί σιγή, όχι κινήσεις. Όχι οι γονείς να χαριεντίζουν τα παιδιά τους, να τα χαϊδεύουν και να παρακινούν την προσοχή των χριστιανών από την Θεία Μετάληψη, να βγάζουν το νου των ανθρώπων από τη Θεία Μετάληψη ή στο να χαριεντίσουν και, αυτοί το παιδί τους, το οποίο βεβαίως δίδει χαρά. Αλλά εδώ στην εκκλησία συγκεντρωνόμαστε για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είπε «Οφειλών πατέρα η μητέρα υπερ εμέ η τέκνα, η ιούς η θυγατέρας υπερ εμέ ουκέστη μου άξιος, και όσου λαμβάνει των σταυρών αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου ουκέστη μου άξιος». Και έτσι μέσα στην εκκλησία πρέπει να παρουσιάσουμε αυτή την ανιδιοτελή αγάπη προς τον Χριστόν, και γονείς και κηδεμόνες κατά αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, μαθαίνοντας στα παιδιά μας ότι πρέπει να ησυχάζουν μέσα στην εκκλησία, να μην μετακινούνται μέσα στον ιερό ναόν, γιατί από αυτή τη μικρή την παιδική ηλικία θα μάθουν πώς να αναπτύσσονται δεόντως και πρεπόντως. Αυτά λοιπόν από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και επειδή η σειρά του λόγου πήρε άλλη τροπή και ο χρόνος αντιπαρήλθε, και εντός λίγων λεπτών θα προσέλθουν οι πιστοί να μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων και στη συνέχεια θα γίνει η ύψωση του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Εν το άμα, με την ύψωση του σταυρού μεταφέρονται οι πιστοί την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής, κατά την οποία εσταυρώθη ο Κύριος της δόξης και έχισε το πανάχραντον και θεϊκόν του αίμα επάνω στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Και με το αίμα του το άχραντον και άγιον ξεχρέωσε για μας την αμαρτία, την κατάρα του Αδάμ, των πρωτοπλάστων. Επλήρωσε ο ανεύθυνος για μας τους υπεύθυνους. Και έτσι συνετελέστη το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Έσωσε ο Θεός τον άνθρωπο με τον πιο παράδοξο τρόπο. Ό του παραδόξου θαύματος.
σε ένα σταυρό έξω από τα Ιεροσόλυμα καρφώνεται ο Θεός σαν να ήταν κοινός κακούργος και ληστής, και με αυτό τον τρόπο ξεπλήρωσε όλον μας το χρέος ο Θεός. Μεγάλο το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Το πως ο Κύριος επάνω στο Γολγοθά εβάσταξε τις δικές μας αμαρτίες. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε όλοι ενώπιον του Θεού. Ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει ότι ενώπιον του Θεού στέκει καθώς πρέπει βάσει των εντολών του Θεού? Όλοι είμαστε υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού. Όλοι έχουμε παραβιάσει τον νόμο του Θεού. Όλοι είμαστε ένοχοι απέναντι του Θεού. Αλλά ήρθε ο ίδιος ο Θεός και ξεπλήρωσε το δικό μας χρέος και πήρε από πάνω μας την ενοχή, αφού αυτός επλήρωσε για μας. Σήμερα όμως συγκεκριμένα γιορτάζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Γιορτάζουμε το μεγάλο εκείνο ιστορικό γεγονός, όταν τότε την εποχή εκείνη, το 300 μετά Χριστόν, για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας βασιλιάς που κάποτε ήταν ειδωλολάτρης και άπιστος, είδε στον ουρανό επάνω ψηλά την αποκάλυψη του Θεού, το μήνυμα του από τον Θεό. Είδε τον Τίμιο Σταυρό να φαίνεται σε αυτόν διαστέρων. Και κάτω, όπως λέγει ο σημερινός συναξαριστής διαγραμμάτων λατινικών, έβλεπε το εξής μήνυμα: «In hoc signo vinces, εν τούτο νίκα, με αυτό το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, νίκα τους εχθρούς σου». Και κατά αυτόν τον τρόπον, ως ο Απόστολος των Εθνών Παύλος εσαγηνεύθη εις την επίγνωση της αληθείας ο μονοκράτορ και αυτοκράτορ των Ρωμαίων Κωνσταντίνος ο Μέγας, και εξ αποκαλύψεως δέχεται το μήνυμα να γίνει εις Απόστολος και να εξαπλώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στην τότε γνωστή οικουμένη. Η μητέρα του, η Αγία και Μακαρία Ελένη, η οποία πριν από τον Άγιο Κωνσταντίνο είχε δεχθεί τον Χριστιανισμό, εν το άμα δέχεται εντολή από τον μονογενή της Υιό τον Κωνσταντίνο: «Πήγαινε μήτερ εις τα Ιεροσόλυμα και να έβρεις τον Σταυρόν του Κυρίου». Όπως και έγινε. Ξεκινάει με στράτευμα από την Ρώμη και πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, και όπως γνωρίζουμε όλοι μας, βρέθηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Όταν ακούστηκε αυτό το μήνυμα την εποχή εκείνη, όταν τότε άκουσαν οι χριστιανοί ότι βρέθηκε, φανερώθηκε ο Σταυρός πάνω στον οποίον σταυρώθη ο Κύριος, για τον οποίον την εποχή εκείνη οι χριστιανοί είχαν θείον έρωτα, η πνοή τους και η ζωή τους ήταν ο Ιησούς Χριστός, όταν άκουσαν οι χριστιανοί ότι φανερώθηκε το τίμιον και άγιον ξύλον του Σταυρού, συγκεντρώθηκαν αναρρύθμιτα πλήθη από όλον τον κόσμο στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν τον αναβρεθέντα Τίμιο Σταυρό, αλλά και τον αναβρεθέντα Πανάγιον Τάφων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και κήθεν μαζί με την Μακαρία Ελένη έγινε για πρώτη φορά η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, και είδαν οφθαλμοφανώς οι χριστιανοί για πρώτη φορά τον Σταυρό του Χριστού, ο οποίος ως θησαυρός πάντιμος εφυλάσσοντος στα Ιεροσόλυμα και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη, και με την ευδοκία του Θεού τεμαχίστηκε και βρίσκεται σε ολόκληρο τον κόσμο έως της δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας. Οπότε και τότε θαυματουργικός θα συγκεντρωθεί και πάλι επί το αυτό το λείψανον του Τιμίου Σταυρού και θα παρουσιαστεί στον αέρα πριν γίνει η δευτέρα του Κυρίου μας παρουσία, και όλος ο κόσμος τότε θα δει το σημείο του Υιού του Υψίστου επί των εφελών του ουρανού, και θα γνωρίζουμε ότι θα είναι οι μέρες της δευτέρας παρουσίας. Σήμερα λοιπόν και εμείς, κατά ανάμνηση της πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, θα υψώσουμε και εμείς τον Τίμιο Σταυρό. Και η εορτή σημερινή λέγεται Παγκόσμιος Ύψωσης, γιατί σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, μαζί με το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, όπου εκεί έγινε η έβρεση του Τιμίου Σταυρού, θα υψώσουμε και εμείς τον Πανάγιον Σταυρόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τι θα ζητήσουμε από τον Χριστό μας? Μαζί με τον ληστή
να μας αξιώσει της ουρανίου βασιλείας, να ξεπληρωθούν και οι δικές μας αμαρτίες, όπως ξεπληρώθηκαν και του ληστού. Αιτιόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πέτρου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κυρίες και κύριοι,
Να δω διαδόχους. Και ήδη ο Θεός υπονόμησε με δύο δώρων να μου δώσει κοντά μου τον Παύλο, τον οποίο όπως ο ίδιος είπε, βάπτισα, κάλωσα, σπούδασα, όλα αυτά και ανέλαβε αυτό το έργο τώρα να τελειώσει το έργο της Αγίας Παρκένης, αυτό το μεγάλο έργο. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα βοηθήσετε για την αποπαράστησή του. Τα δύο ελληνικά της χείρας, ό,τι μπορείτε κάνετε βοηθήστε. Αλλά και κάτι άλλο. Ευχηθείτε στον Παύλο που σαν χθες είναι τα γενέθλιά του. Γεννήθηκε χθες ο Παύλος του Τιμίου Σταυρού και μπήκε στα 35. Να τον αξιώσει ο Κύριος να δει τελειωμένο το έργο. Να τον χαίρεται η μητέρα του και ο πατέρας του και όλοι μας να τον χαιρόμεθα και να ευχόμεθα, να προσευχόμεθα για του χαρίζει ο Θεός υγεία πνευματική και σωματική. Η χάρη του Τιμίου Σταυρού βοηθειά σας, παιδιά μου. Ευχαριστώ τον κύριο για τα καλά του λόγια και πράγματι μεγάλη μου χαρά θέλει να αποκρατηθεί ο καθεδρικός ναός της Αγίας Μαρκέλας, να δούμε αποκρατωμένο το έργο και συνθεί ο Αγίος ο γέροντάς μας να τελέσει και τα γένεια του νέου μας καθεδρικού ναού. Ήδη οι μεγάλοι τρούλοι ετοιμάζονται, ετοιμάζεται και η υποδομή και την άλλη εβδομάδα έρχονται οι σφαίρες των τρούλων για να τοποθετηθούν υπεράνω της Εκκλησίας και στη συνέχεια να αποχωρήσει το άνοιγμα των εσωτερικών του ναού. Αύριο το βράδυ στον Άγιο Ισίδωρο θα έχουν την καθιερωμένη αδρυπνία, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ. Θα παρακαλέσω την αγάπη όλων των χριστιανών να προσέχουν στις αδρυπνίες αυτές που γίνονται στον Άγιο Ισίδωρο. Τα λεωφορεία μας ξεκινούν από εδώ στις 9 η ώρα το βράδυ από την Αγία Μαρκέλα και μεταφέρουν δωρεάν τους πιστούς στην ορονίκτια αδρυπνία στον Άγιο Ισίδωρο του Μπέρφεϊ και στη συνέχεια μεταφέρουν πίσω τους πιστούς στα σπίτια των. Επαναλαμβάνω την Παρασκευή το βράδυ η αγρυπνία στον Άγιο Ισίδωρο. Τη Δευτέρα το βράδυ η ομιλία, ο τίτλος της μελέτης της Αγίας Γραφής. Κάθε Δευτέρα βράδυ παράκληση της Παναγίας μας και ο τίτλος της μελέτης της Αγίας Γραφής. Επειδή σήμερα λόγω της άκρας νηστείας δεν επιτρέπεται σήμερα να φάγουν οι χριστιανοί, ούτε λάδι και βάσει της παλαιάς παραδόσης μετά από το ηλιοβασίλευμα, οι χριστιανοί τρώγουν τελάκι στη λιτή τροφή, λόγω του ότι σήμερα είναι σαν μεγάλη Παρασκευή, είναι ύψος του Τιμίου Σταυρού και δεν επιτρέπεται η μετάληψη καθιερωμένης τροφής. Γι' αυτό και δεν μπορούμε κατάλληλα να κεράσουμε ένα νηστίσιμο κέρασμα, υπάρχει εκεί στο παγκάρι.